Γεια σας. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω πώς θα κάνουμε κυκλικό λαιμό με λουλουδάκι puff stitch. Να σας δείξω το λαιμό που εγώ έχω ήδη κάνει, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Τον έχω κάνει από μοχέρ. Είναι πράσινος, ίσως δεν φαίνεται τόσο καλά το χρώμα του. Τον έχω κάνει αρκετά ψηλό. Λοιπόν, αυτό είναι το σχεδιάκι μας, αυτό θα κάνουμε. Τα λουλουδάκια θα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά, θα κοιτάξουμε να τα κάνω, δηλαδή να μην υπάρχει τόσο μεγάλο κενό, να είναι, θα σας εξηγήσω, θα δείτε πώς. Εγώ εδώ έχω χρησιμοποιήσει μοχεράκι, μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ακριλικό νηματάκι θέλετε, κατά προτίμηση σε μονόχρωμο, έτσι ώστε να φαίνεται καλύτερα το σχεδιάκι του λαιμού μας. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το αλιζέ, το baby flower, το οποίο είναι, όπως το βλέπετε, ένα άσπρο νηματάκι με λουλουδάκια πάνω. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, έχω ήδη πλέξει, έχω κάνει ήδη τον αρχικό μου κόμπο και έχω πλέξει 96 αλυσίδες συνολικά. Λοιπόν, όπως είμαστε έτσι, πιάνουμε προσεκτικά την αλυσίδα μας έτσι ώστε να μην μας στρίψει. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον αρχικό πόντο εδώ και να κάνουμε ένα βουβό. Λοιπόν, το μέγεθος που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι γυναικείο, αλλά αν σε περίπτωση θέλετε να κάνετε πιο μικρό ή πιο μεγάλο, να ξέρετε ότι γίνεται με πολλαπλάσια του 16. Δηλαδή, 16 συν 16, 32, 32 συν 16, 48, 48 συν 18 και ούτω κάθε εξής. Λοιπόν, ξεκινώντας, τον πρώτο μας γύρο είναι ο πιο απλός γύρος από όλους, μία αλυσίδα και θα ξεκινήσω να κάνω, η μία αλυσίδα που μόλις έκανα δεν είναι, μετριέται σαν πόντος και θα ξεκινήσω να κάνω 96 ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι το βελονάκι που χρησιμοποιώ είναι νούμερο 4,5. Οχτώ. Εννιά. Δέκα. Έντεκα. Δώδεκα. Δεκατρία. Δεκατέσσερα. 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Εδώ. Έτσι συνεχίζουμε τον πρώτο μας γύρο. Θα κλείσω το βιντεάκι μου να κάνω και τα υπόλοιπά μου μισά ποδαράκια στο σύνολο 96 και θα το ξανανοίξω μόλις ολοκληρώσουμε και να σας δείξω πώς θα κάνουμε τον επόμενο μας γύρο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω ολοκληρώσει τον γύρο μου. Έχω κάνει και τα 96 μου ποδαράκια και θα μπω στο πρώτο πόντο του πρώτου του γύρου μας και θα κάνω ένα βουβό. Έτσι δείχνει ο λαιμός μου μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω μία αλυσίδα και θα κάνω 12 ποδαράκια στους πρώτους 12 πόντους. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία. Έχετε στο νου σας ότι αυτή εδώ είναι η πίσω πλευρά. Μετά το λαιμόσμα θα το γυρίσουμε και αυτή είναι η καλή πλευρά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει 12 ποδαράκια και θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Τώρα, θα μπω στην τρίτη αλυσίδα και θα κάνω το πρώτο μου puff stitch. Θα πάρω νηματάκι, θα μπω αλυσίδα και έχω 3 φιλιές, 5 φιλιές, 7 φιλιές, 9 φιλιές, 11 φιλιές. Τώρα, κανονικά, τελειώσαμε το πρώτο puff. Κανονικά, σε αυτό το σημείο θα παίρναμε κλωστή και θα κλείναμε. Τώρα όμως δεν θα το κάνουμε, θα το αφήσουμε πάνω στο βελονάκι. Τώρα, παίρνω πάλι κλωστή και θα μπω, εδώ που έχω κάνει το τελευταίο μου ποδαράκι, θα μπω στον αμέσως επόμενο πόντο και θα κάνω ένα ακόμα puff stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Στο σύνολο πάλι έχω 11 φιλιές πάνω στο βελονάκι μου. Λοιπόν, έχω 2 puff stitch πάνω στο βελονάκι και θα κάνω άλλο ένα, το τρίτο. Θα πάρω κλωστή και θα αφήσω τους 2 επόμενους πόντους, 1, 2, θα μπω στο τρίτο και θα κάνω το τρίτο και τελευταίο μου puff stitch. 2, 3, 4, 5. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάρω κλωστή και προσεκτικά θα περάσω όλες τις θηλιές έτσι ώστε να κλείσω τα 3 μου
Puff Stitch. Θα πάρω κλωστή και κλείνω. Αλυσίδα. Τώρα, εδώ όπως βλέπετε, έχουμε κάνει 3 πεταλάκια. Θα κάνουμε άλλο, θα κάνουμε ένα puff stitch. 1, 2, 3, 4, 5, παίρνω κλωστή, το περνάω από όλες μου τις στυλιές, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω, ξαναμπαίνω να κάνω το 5ο και τελευταίο μου puff stitch. Παίρνω κλωστή, περνάω και όπως είμαι εδώ, δεν, το, έτσι όπως είμαι, δεν θα κάνω αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα έρθω εδώ και θα κάνω απευθείας το ένα ποδαράκι. Και έτσι σχηματίστηκε το πρώτο μας λουλουδάκι. Λοιπόν, θα συνεχίσω να κάνω άλλα 11 ποδαράκια, σύνολο 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία, 12. Τώρα θα κάνουμε πάλι το επόμενο puff stitch μας. Ξαναξεκινάω. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Θα πάρω νήμα και στην τρίτη αλυσίδα που έκανα θα κάνω το πρώτο μου puff stitch. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και φυσικά, άμα μετρήσουμε, θα έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω κλωστή, θα μπω στον επόμενο πόντο από το τελευταίο μου ποδαράκι και θα κάνω το επόμενο μου puff stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Αφήνω 2 πόντους και θα μπω στον τρίτο να κάνω το τρίτο και τελευταίο μου puff stitch. 4, 5. Παίρνω κλωστή. Και προσεκτικά, σιγά σιγά περνάω από όλες μου τις στήλες. Την έχασα. Ωραία. Θέλει μεγάλη προσοχή. Να περνάμε από όλες τις στήλες, να μην αφήνουμε. Ωραία. Και εδώ είναι έτοιμα τα 3 μου πρώτα πεταλάκια.
Κάνουμε ακόμα ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Και ακόμα ένα. Ωραία. Και παίρνω αλυσί, υποκλειστή και κάνω το πρώτο μου ποδαράκι. Λέβαια. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω άλλα 11 ποδαράκια. Θα σας δείξω ακόμα μία φορά το puff stitch. Και θα κλείσω το βίντεο μου να συνεχίσω τον υπόλοιπο γύρο εκτός βίντεο, για να το ξανανοίξω, να τελειώσω το και ολοκληρώσω τον γύρο μου, να σας δείξω πώς θα κάνουμε τον επόμενο. Εφτά. Οχτώ. Εννιά. Δέκα. Έντεκα. Δώδεκα. Τρεις αλυσίδες. Παίρνω την κλωστή μου και κάνω το πρώτο μου puff stitch. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Κλωστή, αφήνω το puff stitch στο βελονάκι μου και μπαίνω να κάνω το επόμενο, στον επόμενο πόντο από το τελευταίο μου ποδαράκι. Τρία, τέσσερα, πέντε. Αφήνω δύο πόντους, θα μπω στον τρίτο και θα κάνω το τρίτο και τελευταίο puff stitch. Τέσσερα. Πέντε. Ωραία, ολοκληρώσαμε και το stitch και θα μπούμε εδώ να κάνουμε το πρώτο μας ποδαράκι. Λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος γύρος. Κάνουμε 10 ποδαράκια, ένα puff stitch, 12 ποδαράκια, ένα puff stitch, 12 ποδαράκια, ένα puff stitch. Θα κλείσω το βίντεο να ολοκληρώσω και το δεύτερο γύρο και θα ξανανοίξω να σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε το λαιμό μας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω ολοκληρώσει και τον δεύτερο γύρο μου. Έτσι, βλέπετε πώς
Είναι ο λαιμός μου μέχρι αυτή τη στιγμή με τα λουλουδάκια μου. Λοιπόν, τώρα, ο τρίτος σκεπόμενος μας γύρος είναι πολύ απλός. Είναι με μισά ποδαράκια μόνο, απλά θέλω να σας δείξω πόσα μισά και πού περίπου κάνουμε όταν φτάνουμε στο λουδάκι μας. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε κανονικά ποδαράκια. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννιά. Δέκα. Έντεκα. Και φτάνουμε στο πρώτο μας λουλουδάκι. Λοιπόν, θα μπούμε εδώ να κάνουμε συνολικά, θέλουμε στο λουλουδάκι μας πάνω να κάνουμε 4 ποδαράκια, γιατί 4 είναι οι πόντοι που χρησιμοποιούμε εδώ, από εδώ. Οπότε, θα μπούμε εδώ και θα κάνουμε το πρώτο ποδαράκι. Εδώ να κάνουμε το δεύτερο. Δεν έχει συγκεκριμένο σημείο. Μπορείτε να μπαίνετε όπου νομίζετε. Δύο. Το τρίτο. Εδώ. Και τέλος να κάνουμε το τέταρτο εδώ που τελειώνει. Λοιπόν. Επίσης, προσοχή, θα ήθελα να σας πω ότι το πρώτο ποδαράκι θα γίνει εδώ. Έτσι δεν θα ξεκινήσετε από εδώ, οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάντα να υπολογίζετε ότι ανάμεσα στα λουλουδάκια του τρίτου γύρου πρέπει να υπάρχουν 11 ποδαράκια. 12 ποδαράκια, συγγνώμη. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Φτάσαμε πάλι στο λουλουδάκι μας. Ένα ποδαράκι. Δύο ποδαράκια. Τρία. Εδώ το τέταρτο και τελευταίο. Έτσι βλέπετε το πώς φαίνεται μέχρι στιγμής. Συνεχίζουμε, κάνουμε πάλι 12 για να φτάσουμε γιατί εδώ μπερδεύτηκε.
Venezia. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα ποδαράκια μας, 12 ποδαράκια για να κάνουμε με τα 4 πάνω από το λουλουδάκι του προηγούμενου γύρου. Μετράμε πάντα για να είμαστε σίγουροι και έχουμε, λοιπόν, εδώ είναι τα 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Κάνουμε τα 4 μας παθαράκια πάνω στο λουλούδι, 2, 3, 4. Ναι, λοιπόν, αυτός είναι ο τρίτος μας γύρος. Είναι ίδιος με τον πρώτο, δηλαδή με ποδαράκια, απλά θέλει προσοχή επειδή έχουμε τα λουλουδάκια και πρέπει και αυτά να έχουμε πάντα πάνω από τα λουλουδάκια 4 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, συγγνώμη, 2, 3, 4. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος, έχουν μείνει αυτά τα 2. Έτσι, θα τα κάνουμε μαζί, δεν θα κλείσω το βίντεο. Για να πάμε στον τέταρτο και τελευταίο μας γύρο. Και μετά βασικά απλά επαναλαμβάνετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο γύρο. Ίσως φαίνεται πιο δύσκολο, αλλά αν κάνετε το puff stitch 2-3 φορές, είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ ωραίο σχέδιο.
πάμε στο τελευταίο μας puff stitch. Θα κάνουμε 4 πουδαράκια για να ολοκληρώσουμε τον τρίτο μας γύρο και να πούμε στον τέταρτο και τελευταίο. Κλείνουμε με ένα βουβό. Ωραία. Και έτσι δείχνει ο λαιμός μας μέχρι αυτό το σημείο. Λοιπόν, τώρα για τον τέταρτο μας γύρο είναι παρόμοιος επίσης με τον δεύτερο, δηλαδή θα ξανακάνουμε πάλι λουλουδάκια. Μόνο από αυτή τη φορά θα τα κάνουμε σε διαφορετικό σημείο. Λοιπόν, αλυσίδα και θα κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, εδώ στο έκτο μου μισό ποδαράκι, ποδαράκι, συγγνώμη, θα κάνω το πρώτο μου παφ λουλουδάκι. Λοιπόν, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Θα μπω στο επόμενο και θα κάνω το επόμενο puff stitch. 3, 4, 5. Θα μπω εδώ και θα κάνω το επόμενο puff stitch. 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω προσεκτικά την κλωστή μου από όλες τις θηλιές μου, σιγά σιγά με υπομονή, γιατί αν μας ξεπεραστεί θα πρέπει να το ξανακάνουμε όλο από την αρχή. Ωραία. Κάνω ακόμα ένα πεταλάκι. Πέντε. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα θα κάνω 2, 3, 4, 5. Δέκα, έντεκα, δώδεκα. Λοιπόν, εδώ πάλι θα κάνω το επόμενό μου puff stitch. Οπότε στην ουσία ο γύρος ξεκινάει 6 ποδαράκια puff stitch, 12 ποδαράκια puff stitch,
12 ποδαράκια puff stitch μέχρι που τελειώνουμε, ερχόμαστε δηλαδή εδώ στο τέλος και θα μας έχουν μείνει να κάνουμε 6, δηλαδή το τελευταίο μας puff stitch και 6 ποδαράκια για να ολοκληρώσουμε το γύρο. Λοιπόν, κάνουμε το puff stitch μας. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Θα μπω στο επόμενο. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αφήνω δύο, θα μπω εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Παίρνω κλωστή. Την περνάω. Όλες τις φιλιές μου. Προσεκτικά. Ωραία. Τρία, τέσσερα, πέντε. Λοιπόν, έτοιμο και το δεύτερο puff stitch μου και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο. Τώρα θα κάνω αυτό συν άλλα 11, το επόμενο puff stitch 12, 12, 12, 12 και όταν φτάσω πια στο τελευταίο puff stitch μου θα κάνω το puff stitch και θα μου έχουν μείνει πια 6 ποδαράκια εδώ στο τέλος για να ολοκληρώσω το γύρο μου. Θα κλείσω το βίντεο να κάνω το τέταρτο γύρο εκτός βίντεο και θα ξανανοίξω να σας δείξω, στην ουσία μετά ξεκινάμε πάλι τον πρώτο γύρο που κάνουμε ποδαράκια. Λοιπόν, εδώ έχω ολοκληρώσει και τον τέταρτο μου γύρο. Ξέχασα να σας πω ότι εδώ που τελειώνουμε το τελευταίο puff stitch, τελικά τα ποδαράκια που μένουν να κάνουμε είναι 7. Σας το λέω, μη σας μπερδέψω. Και στην ουσία είτε είναι 7 είτε είναι 6, αν σας βγουν, εμένα μου βγήκανε τώρα 7. Αν σας βγουν 6, μη σας μπερδέψω. Αλλά αν πάλι είναι 7, πάλι μην μπερδευτείτε και μην νομίζετε ότι το έχετε κάνει λάθος. Στην ουσία αυτό είναι ο λαιμός μας, δηλαδή είναι αυτοί οι 4 γύροι. Τώρα στον επόμενο γύρο πάλι κάνουμε μισά ποδαράκια, στην ουσία επαναλαμβάνουμε τους γύρους μας, αν και ο πρώτος γύρος είναι μόνο μισά ποδαράκια και εδώ μισά ποδαράκια είναι απλά. Θα κάνουμε 6, θα κάνουμε μετά 4, θυμόμαστε πάντα 4 σε κάθε puff stitch, 12, 4 σε κάθε puff stitch, 12 και ούτω καθεξής. Και στην ουσία ο λαιμός μας αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε τους γύρους μέχρι να έχουμε το επιθυμητό ύψος, γιατί άλλοι μπορούμε να το θέλουμε πιο κοντό, άλλοι μπορούμε να το θέλουμε πιο ψηλό. Είναι σχετικό. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι τον πράσινο που σας έδειξα πριν με το μοχέρ, το έχω κάνει με βελονάκι 4,
τώρα έχω χρησιμοποιήσει 4,5 και να σας πω ότι δεν έχω κάνει 96 αλυσίδες αλλά 112, γιατί το μοχέρ είναι, όπως θα δείτε, είναι πολύ πιο λεπτό, έτσι. Αυτό είναι το μοχεράκι μου και αυτό είναι το άσπρο που κάναμε μαζί τώρα στο βίντεο. Αυτή λοιπόν, πάντα να ξέρετε ότι αυτό που μπλέκουμε είναι το πίσω μέρος. Όταν θα τελειώσω, εγώ θα το γυρίσω, έτσι, και να πως φαίνεται ο λαιμός μου με τα υπέροχα αυτά λουλουδάκια που κάνει και το μαλάκι που έχω εγώ επιλέξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξετε και εσείς το ίδιο μαλλί. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε ακριλικό, σύμμικτο, ό,τι έχετε και σας αρέσει. Επίσης, αν δεν το θέλετε τόσο στεκτό, όπως να το πω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μεγαλύτερο βελονάκι, έτσι ώστε να σας γίνει πιο αφράτος. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου γράφετε κάτω από το βίντεο ή και στις σελίδες που πάντα βάζω τα link. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή για να βλέπετε τα καινούργια βίντεο που ανεβάζουμε. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο και ήσυχο βράδυ, γιατί με τις ιώσεις έχουμε πάθει όλοι ένα blackout. Γεια σας!